Παναγία. Αμάν. Δόξα τω Θεώ. Ορίστε. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε. Καραβάκια του Αιγαίου δε μας παίρνατε καλέ. Να! Κυρίες και κύριοι, προσοχή παρακαλώ. Τι τρέχει! Όλα τα νέα κοριτσιά τώρα ξέρουν το σωστό. Όταν οι μάγκες στον δρόμο λένε πως το σ' αγαπώ γιατί είμαι μόνος. Θέλω έλα λίγο πιο. Κι αυτές συχνά απαντάνε αχ, ας σου ρε φυλάκα. Χίλιες και μια νύχτες ανοίχτα της οικουμένης. Άλλης ο δεμένος πολικός αστέρας. Αφήνα τους άλλους να μιλούν για μένα. Και φοβόμουν μη με δει το φως της μέρας. Τα χαμένα χρόνια θα τα πάρω πίσω. Φτάνει που και που να λες ακόμα σ' αγαπώ. Κόκκινος ορίζοντας τα χρόνια που απομένουν. Κάνε το σινιάλο να σε βρει ψυχή μου. Πρόσωπα λιμάνια κράτησε τα φεύγουν. Κράτα με αγκαλιά και πάρε με μαζί σου. Βίντεο ταινίες η ζωή που είδα. Του αστερού του νου μου η πατρίδα είσαι εσύ. Τι έγινε ρε παιδιά? Πού είσαι αδερφούλη? Πού είμαστε τώρα? Νομίζω South με έχεις φέρει. Ωραία, ναι, για να δω. South, Legacy, εντάξει, ξέρουμε που είναι. Ναι, πού φυσάει ρε? Ναι, South είναι. Ωραία, South. Και είμαστε στο Legacy. Λοιπόν, το θέμα μας σήμερα στο Μάιντι Μιγέννης, καλησπέρα σας καταρχήν. Μάλλον τι καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας, whatever. Απογευματινό είναι το πρόγραμμα. Εδώ είναι η νύχτα τώρα, εμείς βγαίνουμε τη νύχτα. Κοίταξε να δεις, η μαμά μου μετάγεται στην Ελλάδα. Πρέπει πάνω απ' όλα οι μανάδες Ελληνίδες, ε. Φάε Γιαννάκη, το φαΐ σου. Ναι, ξέρεις, με το κουτάλι να πούμε. Έλα παιδάκι. Αεροπλανάκι. Αεροπλανάκι, μπράβο. Ο Θεός βλέπει τι κάνει. Εμείς δεν ξέρουμε τι κάνουμε το Θεό. Γιατί δεν πιστεύουν οι περισσότεροι. Είναι απίστευτη, γι' αυτό. Το ξύλο που έχω φάει εγώ από τη μητέρα μου, θυμάστε την καρακίτσα, την ξέρουν όλοι στο Σικάγο. Το ξύλο που έχω φάει εγώ δεν έχει φάει άλλο. Λοιπόν, είμαστε στο Southside, είμαστε στο Legacy, το Mind με γέννησες, κάθε Σάββατο όπως ξέρετε πια, 2 με 3. Και το θέμα μας σήμερα, της σοβαρής αυτής εκπομπής, είναι... Θα κάνουμε σοβαρό ελληνικά... πρόγραμμα, ναι, θα κάνουμε, ρε. Θα κάνουμε. Και δεν μου το πες. Είναι ελληνικά ήθη, ελληνική οικογένεια. Δεν μου λες. Εν σύγκριση... Θα ρίξουμε μαζί με τα ήθη, θα ρίξουμε και λίγο έθιμα να δείξουμε και λίγο τσάμικο. Όχι, όχι, όχι. Όχι, δε... όχι τσάμικο. Ντοκιμαντέρ. Αυτό είναι άλλο έργο. Ντοκιμαντέρ. Όχι, όχι. Θα μάθουμε, θα μάθουμε τώρα, θα ρωτήσουμε παιδιά. Ελληνόπουλα. Όχι, ρε. Άστα έθιμα. Μου το χαλάς. Είπαμε ήθη, όχι έθιμα. Κομμένο. Ήθη, τελεία. Το έθιμα είναι άλλο. Άλλο, άλλο επεισόδιο. Ούτε έσβριξε η μάνα μου. Πώς, τις έβρεξε? Όχι, με τη λουρίδα. Με τη λουρίδα. Με τη λουρίδα. Έκανε με το παπούτσι καμιά φορά, ό,τι είχε. Παναγία μου. Παναγία μου. Ό,τι είχε τράβηξε. Δεν μου λες με τη λουρίδα στην πλάτη ή όπου σε... Όχι, στο κόμμα. Είναι 10 εκατομμύρια η Ελλάδα. Τα 5 το πρωί τα ξυπνά, σκέφτονται πώς θα γελάσουν τα άλλα 5. Σοβαρολογούμε τώρα. Σοβαρολογούμε. Ναι, ναι, ναι. Η γριά κότα έχει το ζουμί. Τι εννοεί ο Έλληνας? Είναι γεγονός ότι οι μικρές κότες τρέχουνε, τρέχουνε δεν κάθονται κάτω. Οπότε θα ρωτήσουμε τα παιδιά 5 απλά πράγματα. Ένα, ας πούμε, είναι ότι τι κουταμάρα κάνει μικρή. Και πώς ο γονέας, ο Έλληνας γονέας, μεταχειρίστηκε το θέμα. Πόσο λεπτά το μεταχειρίστηκε και τι αποφέρανε τελικά. Και μια άλλη απλή ερώτηση. Απλούστατη για επόμενη. Απλούστατη, ναι, γιατί. Αμάν. Αν πάνε στο σπίτι, άμα πάει, ναι, ναι, ο γιος σας σπίτι τώρα. Και πει θεωρητικά, ναι, και φέρει μια γυναίκα σηκωπή που δεν είναι Ελληνίδα και είναι, ας πούμε, κάτι άλλο. Ή τέλος πάντων η κόρη να φέρει κάποιον άλλον, ναι, που δεν είναι ελληνικής φυλής. Με λαμψό, κίτρινο, κόκκινο, κάτι που δεν είναι Έλληνας. Τι
θα γίνει στο σπίτι, τι θα πει ο πατέρας, τι θα πει η μάνα. Εκτός από εγώ το ξέρω, εγώ το ξέρω, εγώ το έχω καταλάβει. Θα δούμε τα παιδιά τι λένε, αν μάθουμε κι εμείς όλοι, πάμε. Έλα. TV. You've looked into their eyes. You've even dreamed about them. Then you woke up and wondered, why the heck am I watching this show? These guys suck! Mother, why'd you give birth to me every Saturday from 2 to 3? Anytime you're ready. Γίγα. Έλα. Τι έγινε. Πού είσαι, man? Λοιπόν, τι έχουμε εδώ πέρα, κάτι έμαθα. Καλιστό. Καθόλου σαν διαφήμιση δεν φαίνεται αυτό. Καλά. Λοιπόν. Δεν είναι στημένα αυτά, ρε. Όχι. Δεν πληρωνόμαστε. Λοιπόν, μάθαμε ότι το Καλλιστό γιορτάζει τα 5 χρόνια λειτουργίας του. Και το πρώτο.